Κοίταξε, δεν είναι πατίνι. Είναι σαν τρίκυκλο. Αναγνωρίζεις ποια είναι πάνω? Η Νάντια θα είναι. Ποια θα είναι? Νάντια Ριγάτου. Από το τράικ μου. Έβαλε το ζώδιο. Λίγο ελάττω ταχύτητα. Ελάττω σε λίγο ταχύτητα. Φρένω. Αρχικά, να σας πω ότι έκανα πατέντα. Έβαλα το μικρόφωνο πάνω στο τράικ για να μπορώ να σας χαιρετήσω. Παιδιά, έχω ξετρελαθεί με αυτό το όχημα. Ο Νίκος εδώ, ο Σαραφίδης, θα μας πει τα πάντα. Να σας πω ότι είναι η πιο συναρπαστική και η πιο οικονομική και η πιο τέλεια ιδέα για να κάνετε περιήγηση, βόλτα, να τα κάνετε όλα. Νίκο μου, τι ωραία πράγματα έχεις σκεφτεί να κάνεις. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Το Trike είναι ένα πολύ ιδιαίτερο όχημα, συναρπαστική οδήγηση, έτσι εμείς το έχουμε βαφτίσει. Στην ουσία το προσφέρουμε και σε τουριστικά group, αλλά και σε ελληνικές οικογένειες, με φίλους, εταιρικά groups, αλλά και σε βιομηχανικούς χώρους που μπορεί να το χρησιμοποιεί κάποια επιχείρηση για το security. Να σας πω ότι είναι ασφαλέστερο, το ασφαλέστερο βασικά, γιατί εγώ φοβόμουν λίγο με τα πατίνια, αλλά αυτό, ναι, επειδή έχει τις τρεις ρόδες, δεν σε κουνάει τίποτα. Είναι τέλειο, δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε να φοβάσαι ούτε τίποτα, είσαι απόλυτα σταθερός. Να σας δείξω λίγο γιατί λέμε ότι είναι οικονομικό και βιώσιμο, διότι είναι ηλεκτρικό. Δηλαδή το βάζεις και φορτίζει, μισό λεπτό, να παρκάρω κιόλας. Ναι, βέβαια. Πάρκαρε, για να σε δούμε. Κάνε τη μανούβρα. Ωραία. Λοιπόν, να δείτε τώρα γιατί. Το μικρόφωνο μου είναι εδώ στην πατέντα, ε. Α, έχει βρει. Περίμενε. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η μπαταρία του Trike. Αυτό εδώ το βάζουμε να φορτίζει, Νίκο, πόση ώρα? Λοιπόν, σε 3 ώρες φορτίζει. Την, ναι, πρώτη ώρα γεμίζει το 70% της μπαταρίας. Συνολική αυτονομία είναι 40 χιλιόμετρα. Δηλαδή, μπορώ εγώ από το Ζάπιο να πάω στην Κηφισιά και να γυρίσω με το τράικ μου, το οποίο πόση είναι. Πόση ώρα δηλαδή θα κάνεις εσύ, αν ξεκινήσεις από το Ζάπιο να πας τώρα στην Κηφισιά? Θέλει λίγο. Είναι κυρίως για αστική μετακίνηση. Ναι. Και κυρία Σαραφίδη, να δείτε τον νοικιάζει κανονικά. Πόση ώρα θα κάνω? Πόση ώρα θα κάνω? Σαν ένα σκούτερ. Σαν να πήγαινα με το σκούτερ, μάλλον. Δηλαδή, δεν θα έρθεις εδώ στο κανάλι, μετά θα το πάρεις και θα έρθεις. Άνετα! Καλώς πάει αυτό, ναι. Καλέ, είναι καταπληκτικό. Θα έρθετε όλοι από το πλατό, σας προσκαλούμε να έρθετε να κάνετε μια βόλτα trike με τη κύριε Σαραφίδη. Να δείτε πώς είναι η Αθήνα με ένα διαφορετικό, με μια διαφορετική ματιά. Πού θα το βρούμε αυτό, ρωτήσαμε. Ναι, αυτό ήθελα να δω και εγώ. Πού μπορούμε να νοικιάσουμε το trike? Είτε στην Ακρόπολη, άμα κάνετε μια βόλτα θα δείτε αρκετούς από τους guide που έχουμε και θα σας προσεγγίσουν για να κάνετε μια βόλτα μαζί τους. Mm-hmm. Ηλεκτρονικά μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας. Τηλεφωνικώς φυσικά, στο scooterize.com. Μάλιστα, λοιπόν. Τέλεια. Ωραία ιδέα. Να είναι έτσι, φοράει και το κρανάκι της, ασφάλεια. Ασφάλεια πάντα, πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, Νάντια, έλα με αυτό. Έλα πίσω με αυτό. Πας κάτι εδώ στο πλατό. Δεν θα κάψεις και βενζίνη. Από εδώ και πέρα, με το trike μου παντού.